Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας. Γεια σας για άλλη μια εβδομάδα από τη Μακεδονική πρωτεύουσα, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη που ποτέ δεν κοιμάται, μιλάει, διαδίδει, αλλά και θέλει να μάθει τα πάντα. Γι' αυτό το λόγο ξενυχτάμε, εντοπίζουμε και παρουσιάζουμε όχι μόνο τις ωραιότερες προτάσεις, αλλά και τα σημαντικότερα πρόσωπα που έρχονται από το χώρο του showbiz. Ένα από αυτά, πρωτεργάτης της ελληνικής τηλεόρασης, ο άνθρωπος που έφερε. Δεν τα πω εγώ, κύριε Βενετσιάνο, θα τα πείτε εσείς. Τι φέρατε στην Ελλάδα? Όχι, εσύ πήρες φορά. Εκπομπές. Συγγνώμη, δεν μπορεί να παίρνουμε φορά και οι δύο. Ένας από τους δύο θα πάρει. Ναι, αλλά λέει τιμή στον αρχηγό και στον παλαιότερο. Δηλαδή, όταν βλέπω ένα Βενετσιάνο απέναντί μου, καλώς όρισε στη Θεσσαλονίκη, μόνο δέος μπορεί να νιώθει κάποιος όταν έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανοίξει δίωδο στην ελληνική τηλεόραση. Έχει προσφέρει πολλά πράγματα. Το μυαλό ήταν τόσο μπροστά για την εποχή της δεκαετίας του 70, ναι, που ήσουν τόσο προχωρημένος και έβγαλες μια δικιά σου σχολή, την οποία κακά τα ψέματα, κανένας Κώστα μου, και είμαστε φίλοι και τον αποκαλώ Κώστα μου, δεν μπόρεσε να κάνει τη δική σου σχολή. Σωστά. Είτε μπορεί να λες ότι ξεχωρίζεις. Αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς. Μπορεί να λες ότι ξεχωρίζεις Αντρέα Μικρούτσικο. Μπορεί να λες οτιδήποτε, αλλά όχι, αυτό το μπρίο. Τα δύο παιδιά αυτά, και ο Ανδρέας και ο Γρηγόρης, κάποια στιγμή με αποκάλυψαν δάσκαλο. Ναι, και αλήθεια πιστεύω, είναι. Ελπίζω ακόμη να με θεωρούν δάσκαλο. Βέβαια. Όχι, επειδή αυτοί έχουν προχωρήσει λίγο. Αυτοί προχωρήσανε για άλλα πράγματα. Εγώ θεωρώ να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι εγώ θεωρώ ότι κουράζουν. Εσύ ποτέ δεν κούρασες. Ο Γρηγόρης είναι φανταστικός κατ' εμέ, αλλά πλέον η φωνή του, η προσωπικότητά του άρχισε να με κουράζει. Με δημιουργεί άγχος, δεν με χαλαρώνει βλέποντάς τον. Αχα. Εσύ με το έμπειρο μάτι που έχεις, βλέποντας τις συνεντεύξεις του. Εγώ δεν σε έχω κουράσει. Όχι. Επειδή δεν βγαίνω πολύ. Δεν πρόσεξε. Είναι... Ποιο το μυστικό. Ποιο να το μυστικό. Απέχεις, να κρατιόμαστε. Να κρατάμε αποστάσεις. Η τηλεόραση είναι μία μαγεία, η οποία μαγεία όμως κρατάει ορισμένο χρονικό διάστημα. Είδε Κορομιλά. Η Μενεγάκη. Σχολίασέ τες μου καταρχήν τα ονόματα. Κορομιλά, λέγε μου την άποψή σου. Η Κορομιλά, πόσο κρατήσανε. Ναι. Είναι συγκεκριμένο ο χρόνος. Ναι. Η Μενεγάκη τράβηξε λίγο παραπάνω, γιατί, αλλά. Γιατί αυτό πες μου, τι μυστικό έχει αυτή και τραβάει τώρα παραπάνω. Κοίταξε. Κράτησε τη σεξουαλικότητά της, μου είπε όχι, κάποια. Κράτησε τα σκάνδαλά της. Τα σκάνδαλα. Ήξερε. Τη στιγμή που πήγε να γίνει βουτιά. Γεννούσε παιδιά. Ναι, σαν την Κουνέλα. Κάνουμε και ένα διαζύγιο. Δεν ήρθα όμως εδώ να κουτσοβολέψω τους αδέρφους μου. Ρε αγάπη, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα ξέρει ο κόσμος και όταν έχεις ένα Βενετσιάνο, τον καλωσορίζεις καταρχήν στο Κρίστοφερ. Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο στην πατρίδα μου. Πατρίδα Θεσσαλονίκη. Πες μου η περιοχή που μένεις ποια είναι, μου το είπανε, αλλά το ξέχασα. Όχι, που γεννήθηκα. Ναι. Γεννήθηκα στο. Θεσσαλονίκη που έμενες. Στην Κάμπα. Γεννήθηκα και έζησα μέχρι τα 5 χρόνια μου. Ναι. Εκεί στην Καμάρα. Καμάρα, πλατεία Ναβαρίνο. Ναι. Έτσι. Και φεύγεις 5 ετών. Φεύγω 5 ετών. Ξαναγυρίζω 11 με 12. Βγάζω το 27ο δημοτικό σχολείο. Γιατί νοσταλγούσα να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Τότε με είχε η νονά μου σχολημένη 1-2 χρόνια. Αλλά πάλι, άντε πάλι στην Αθήνα. Η ΕΝΕΔ και ξεκινάει μια καριέρα τεράστια. Πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη. Ναι, τελείωσα τη δραματική σχολή του Νικούλου Σταυράκου. Ήταν θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο. Εγώ δεν ήξερα ότι τραγουδάς και σωστά, δηλαδή και καλά. Τι θα πει αυτό. Δεν ήξερα ότι είσαι τραγουδιστής. Εγώ ήξερα παρουσιαστής και ο άνθρωπο. Έχω κάνει και κλασικό τραγούδι. Τη σχολή του Οικονομίδη που θα τα πούμε σε λίγο. Οικονομίδη, δασκαλό σου. Ναι. Τη σχολή. Αυτό είπα. Τη σχολή Οικονομίδη. Η οποία Μαριαλένα, η κόρη. Ήμουν το δεξί χέρι. Μιλάς με τη Μαριαλένα. Τι λες, όχι μόνο. Όχι μόνο. Είναι λατρεμένη μου, κάνουμε δουλειές. Όπου μπορώ είμαι κοντά της. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζω μου λέει, την υποχρέωση του πατέρα. Ψάχνω σπουδαίο κοφερασιέ και δεν βρίσκω. Λέω μαγεί στον πατέρα σου, αγάπη μου, για αυτό το λόγο. Γιατί μου έχει μείνει αυτή η λεζάντα, αυτό το. Η ταμπέλα. Θα σου πω γιατί. Γιατί δούλεψες πάρα πολύ με όλα τα τσίρκο που εμείς οι μικροί τότε τρέχαμε στα τσίρκα και για μας ήταν μια μαγεία. Όχι. Και εσύ ήσουν άνθρωπος των τσίρκο. Το τσίρκο ήρθε μετά.
Δομετά, ναι, αλλά. Ήμουν αναψυκτήρια. Ναι. Μετά τον Οικονομίδη. Ναι, αλλά πανελλαδική περιοδία όμως, με ναι, τα τσίρκο σε όλη την Ελλάδα. Το Μεντράνο και ήταν... το ευρύτερα γνωστό να γίνει. Ήταν στίγμα, ήταν στίγμα. Καταρχήν, ήξερε τσίρκο, θα ήξερε ότι είναι ο Βενετσάνος και θα το παρουσιάσει. Κέρδισε με τι εντυπώσει, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο, διότι Κρίστοφερ, σου αρέσει ο χώρο. Τέλειο. Πάμε να το αδειμονώ να δοκιμάσω την κουζίνα. Έτσι, πάμε να το γνωρίζουμε και σε λίγο. Ο Κώστας Βενετσάνος τραγουδά Θεσσαλονίκη. Πού? Μουσική σκηνή μπουτίκ με Ελένη Ροδά. Μας τα λέει σε λίγο. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, εδώ Θεσσαλονίκη, Κώστας Βενετσάνος, μουσική σκηνή μπουτίκ. Μία συνεργασία με Ελένη Ροδά, έχει ξαναδουλέψει μαζί τη. Με την Ελένη είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Είμαστε κολλητοί. Ναι. Κάνουμε πολύ παρέα. Υπάρχει μια αγάπη και ένα αλληλοσεβασμό. Την παρακολουθώ, με παρακολουθεί. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε τόσο κοντά σε ένα χώρο όπως είναι το μπουτίκ. Στη Λασκαρά του 3, στην περιοχή Ποσειδόνιο. Έτσι, με θάλιτος γωνία, τα ξέρει πολύ καλά ο κ. Βενετσάνος. Είναι μια πολύ όμορφη γωνιά. Έχει πολλή ατμόσφαιρα και νομίζω ότι μπορούμε, εάν και ο καιρός επιτρέψει, να συνεχίσουμε για κάποια Παρασκευοσάββατα. Γιατί ήταν πολύ καλές εντυπώσεις στο ξεκίνημά μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς μας δέχεται. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κοινό, το είπα και σε άλλες εμφανίσεις αυτές τις μέρες, αυτό το κοινό έχει ένα φοβερό κριτήριο. Αυτό το κοινό ανεβάζει, αν θέλει κατεβάζει και αν θέλει συντηρεί. Σε εσάς τι κάνει. Εμάς μας συντηρεί. Και σας ανεβάζει σταδιακά. Δεν θα ξεχάσω όμως ότι, σου λέω ένα παράδειγμα, ναι, ναι, ότι από αυτή την πρωτεύουσα του πολιτισμού και της τέχνης, αντιμακεδονική πρωτεύουσα, ξεκίνησαν πάρα πολύ. Ένας που είναι παράδειγμα ζωντανό είναι ο Φίλιππος Νικολάου. Ο Φίλιππος Νικολάου ξεκίνησε την καριέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο. Γιατί η Ελένη Δήμου από το βραβείο Θεσσαλονίκης ναι, που πάρει. Ναι, όχι. Και όλοι, πολύ, ο εντάξει, Φίλιππος, ναι, εδώ δουλεύοντας σε μαγαζί, έκανε την πρώτη επιτυχία. Δεν θα ξεχάσουμε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με τον Αξέχαστο Αλκηστέα, πόσα ονόματα βγήκαν. Δεν θα ξεχάσουμε πόσοι Θεσσαλονίκοι. Δύο-τρία ονόματα με Αλκηστέα. Η Μαρινέλα, Χατζηχρήστος και πόσοι άλλοι, Χατζηνάσιος και πόσοι άλλοι είναι γεννημένοι εδώ. Δεν μου λες Βενετσάνο μου, βιβλίο θα γράψεις. Ναι. Βέβαια. Διότι η εμπειρία και η γνώση που έχει πρέπει να αφαιθεί. Δεν το γράφω ακόμη, Κώστα μου, γιατί πιστεύω ότι ακόμη έχω να δώσω κάποια πράγματα. Τι έχει σημασία και ακόμα, το να γράψω. Και ακόμα έχω όμως να πάρω κάποια πράγματα. Σαφέστατα. Για να έχω ένα. Αλλά έργο, το μυαλό μου σου δουλεύει τώρα ξηρά. Όταν μεγαλώνουμε πολύ, ναι, 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 αρχίζουμε και χάνουμε απλά. Να έχω ένα έργο βιογραφικό ολοκληρωμένο. Σύγχρονο, να πω την τελευταία κουβέντα λίγο πριν φύγω. Α, γιατί το λέτε αυτό, και ακόμα έχουμε μάθει εμείς. Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω. Λίγο, έχουμε μάθει πια να γράφουμε βιβλία στην Ελλάδα. Φατσικά βγαίνω καλά. Να χαρά, είσαι κούκλος. Εμένα μου αρέσει η ενέργεια που έχεις. Δεν αφήνει παιδιά τίποτα. Τρέχει από εδώ, από εκεί. Σαν να είναι ένας έφηβος, αιώνιος έφηβος. Εγώ και είμαι και μέσα στο έργο το συναδελφικό με τον Σπύρο τον Μπιμπίλα. Μπράβο. Στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου του. Αγαπάω πολύ. Αυτό αγαπάει. Είμαι λοιπόν στο ΤΑΣΕΙ που είναι το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Συναδέλφων. Είμαι στο ΔΣ του Συνδέσμου Θεσσαλονικίων της Αθήνας. Άντε. Που κάνουμε πάρα πολύ. Άρα επιτελείσαι. Είμαι στην UNESCO. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι πρόσφατα μου είχες πάρει και είχες έρθει για κάτι σημαντικό. Ναι. Για μια εκδήλωση, κάτι που ήταν να γίνει που δεν πρόλαβα να σας δω. Με τον Μπιμπίλα που είχες έρθει. Ναι. Πριν ένα τετράμινο, πότε ήταν. Κάνουμε πάντα δουλειά, είμαστε παρόντες. Και εγώ λέω άλλη μια φορά, να μην ερχόμαστε μόνο για δουλειά. Να μην ερχόμαστε μόνο για αυτό που λένε μεροκάματο. Εγώ είμαι ανοιχτός και στο λέω και εσένα. Ό,τι αφορά αλληλεγγύη, ανθρωπιστικό έργο και ό,τι αφορά κοινωνικό έργο. Πολιτισμός. Είμαστε εδώ ανοιχτοί κοντά σας να δώσουμε το παρόν μας αφιλόκερδος. Και όχι μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοι μαζί μου θέλουν να. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λες και σε τιμά ιδιαίτερα. Εντάξει, σε μια εποχή που όλοι πια δεν μπορεί να κινηθεί ο ένας και όλοι σκέφτονται το πώς θα βάλει πέντε φράγκα στην τσέπη του. Λοιπόν, κάνουμε μια βόλτα στην αγορά της πόλης. Και δεν πάμε. Να γνωρίσουμε τις υπέροχες εταιρείες, κυρίες και κύριοι, που σας προτείνουμε. Εγώ ξεκινώ με τη μεγαλύτερη εταιρεία από τέντες στην περιοχή Ευκαρπίας, Τεντονέτ, η οποία τώρα, όποιος θέλει τέντες στις καλύτερες τιμές της αγοράς, παρακολουθήστε το ρεπορτάζ. Φύγαμε αμέσως μετά. Επιγραφές Δέδαλος. Για εσάς που θέλετε να ανοίξετε μια επιχείρηση και να ξεχωρίσετε, έχουμε την εταιρεία Δέδαλος.
τους ταξιδέψω στο νερότερο κομμωτή, ο νέος Τρίφωνας Σαμαράς. Αχα. Βρίσκεται στην περιοχή της Θέρμης. Δημήτρης Μέντσιος, θα σε πάω με την Ελένη Ροδά την επόμενη εβδομάδα. Θύμισε το μου, την Θέρμη, και θα δεις μια πλήρη μεταμόρφωση. Είναι ο νέος Τρίφωνας Σαμαράς για μένα, έτσι. Φυσικά η εταιρεία Alba με χημικές τουαλέτες και τελειώνουμε με πολλά σπουδαία πράγματα. Φύγαμε αμέσως τώρα και επιστρέφουμε με περισσότερο Κώστα Βενετσάνο. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο Κρίστοφερ, στην παρέα μας ο Κώστας Βενετσάνος. Αν από όλες τις ιδιότητες που σου δίνουν και σου λέγαν ηθοποιός, τραγουδιστής, κονφερασιέ, η πρώτη ταυτότητα που θα έδινες, ποια ήταν στον εαυτό σου? Διασκεδαστής. Showman λες πάντα. Yes. Showman. Τι showman? Όταν λέμε showman πάμε Γιώργο Μαρίνο. Πάσε προς τα εκείνη την πλευρά. Δεν είναι μόνο ο Γιώργο Μαρίνο showman. Είναι και ο Χάρη Κλίν γενικά. Είναι και ο Ζαχαράτος. Ναι. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μιλάνε, να τραγουδάνε, να χορεύουν, να παίζουν. Εγώ νομίζω ότι τα κάνω όλα αυτά. Δεν ξέρω βέβαια αν τα κάνω όλα σωστά και τέλεια. Δεν θα συζητούσε ο κόσμος αν δεν τα έκανες τέλεια. Ναι. Και θεωρώ τώρα ας πούμε σε ένα σχήμα ωραίο με Ελένη Ροδά, με Μέρη Βάσου. Αν δεν τραγουδούσες και ωραία, λένε έχεις μια μαγεία. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το θέμα τραγούδι μου το έκλεψε η τηλεόραση. Δηλαδή, ενώ είχα κάνει τον Ενορίζει, δεν χρειαστέλα, μια μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του 70, έκανα και μετά ένα δίσκο το 89 στη Λύρα με Ζαμπέλα Παπαβασιλείου. Νομίζω ότι μου πήρε πάρα πολύ χρόνο η τηλεόραση. Σου έκλεψε χρόνο. Μου έκλεψε πάρα πολύ χρόνο η τηλεόραση. Είναι για κάτι που μετανιώνει σήμερα, Κώστα? Ναι, μετανιώνω. Μετανιώνω γιατί εγώ δούλεψα πιο πολύ για τους άλλους. Και όχι για τον εαυτό σου. Και όχι για τον εαυτό μου, ναι. Θα μπορούσα να κάνω για μένα πιο πολλά πράγματα. Η νεότερη γενιά δεν γνωρίζει ότι εσύ ήσουν αυτός που ξεκίνησε η ΕΝΕΔ. Ξεκίνησε την τότε η ΕΝΕΔ. Πόσα χρόνια? Από το 70 μέχρι το 81. Πώς ήταν εκείνη η περίοδο που ήσουν στις χρυσές δόξες και στο απόγειο της δόξας, που μια τηλεόραση, ένα κανάλι, άντε δύο. Πώς είναι, τι περνούσε ο κόσμος, πώς αντιμετώπιζε με αγάπη, τι γινότανε τότε βγαίνοντας έξω? Ήταν ένα πράγμα μαγικό, δηλαδή εγώ μέσα σε ένα χρόνο είχα γίνει το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Κάτι που ξέρεις να το διαχειριστείς, Κώστα, εκείνη την εποχή. Είχες την ωριμότητα, δηλαδή, γιατί άλλοι έχουν έπαρση κακά τα ψέματα και καμιά φορά λένε ότι πήδηξε το καλάμι, ανέβηκε το καλάμι και καμιά φορά δεν διαχειρίζεις σωστά τις καταστάσεις. Ήξερες να το διαχειριστείς σωστά? Πάρα πολύ σωστά, και όχι μόνο το διαχειριστήκα για μένα, αλλά για όλους τους συνάδελφους. Και μην ξεχνάς από την εκπομπή μου, τη Χαρούμενη Αθήνα που ήταν Κυριακή 7 με 7.30 και έσπαγε κόκαλα. Πρωτοεμφανιστήκανε Καλατζής, Νταλάρας, Μαρινέλα, Μοσκόπουλος, Μητσιάς. Δηλαδή όλη η κουλτούρα, η τραγουδιστική του 70. Είναι ένας χρόνος πολύ σημαντικός, όπου αυτά τα ονόματα κάναν καριέρα μέσα από την τηλεόραση. Άρα το διαχειρίστηκα και μέσα από εκεί βέβαια έβγαλα και ένα λαβράκι το 72, την Ανούλα τη Βύση. Αυτό θα το πούμε στην πορεία. Βέβαια, πολύ σημαντικό είναι, κυρίες και κύριοι, να γνωρίζετε ότι μία βραδιά πολύ σημαντική στην Αθήνα, νομίζω, έγινε. Πηγαίνοντας ο Βενετσάνος να απολαύσει το Γιάννη Πάριο, ο Πάριος επί σκηνής επισημάνει και λέει: αυτός ο άνθρωπος, αυτός που βλέπετε εκεί κάτω, αναφέρεται φυσικά στον Κώστα Βενετσάνο, ήταν ο άνθρωπος που μας στήριξε την εποχή που τον χρειαζόμασταν. Διότι αν δεν ήταν ο Κώστας Βενετσάνος, δεν θα υπήρχε ο Πάριος, δεν θα υπήρχε η Βύση που ξέρετε σήμερα. Και η Βύση, δημόσια και ανοιχτά, παραδέχτηκε πολλά πράγματα. Ναι, τώρα όμως, συγγνώμη, τώρα με έκανες κομμάτια όμως. Βέβαια. Τώρα με έκανες κομμάτια. Γιατί αυτό το πράγμα είναι μια αναγνώριση μοναδική. Να σου δώσουν εκατομμύρια, να σε χρυσώσουν, να σου πούνε είσαι ο πρόεδρος. Όταν βγαίνει ένας Πάριος με την τεράστια καριέρα και θυμάται ότι ο Βενετσάνος τον βοήθησε, όταν η Άννα η Βύση στο Ρεξ σταματάει την παράσταση και ρίχνει ένα προβολέα και λέει «Στοπ, κάνουμε διάλειμμα, γιατί εδώ θέλω να ακούσετε τι έχει πει η Βύση, γιατί συνεχίζει και το λέμε και σήμερα». Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, διότι ήρθε η μεγάλη στιγμή να μας πεις η Άννα Βύση που παραδέχεται δημόσια σε ένα κατάμεστο μαγαζί με χιλιάδες κόσμο μέσα στην Αθήνα και ο Βενετσάνος, γιατί να αναγνωρίζεται από μια σπουδαία πλέον ερμηνεύτρια, την οποία θα μου πεις εσύ μετά πώς ανακάλυψες το ταλέντο και την έβλεψες, γιατί αυτό είναι και μαγεία. Ένας παρουσιαστής τότε που έχεις εσύ τη χρυσή δύναμη στα χέρια σου και το βήμα
Να κάνεις ένα ανασήμαντο σημαντικό. Το τηλεοπτικό βήμα. Το τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό βήμα, έτσι. Που είναι χάρισμα το να έχεις ένα τηλεοπτικό βήμα και να μπορείς κάτι σημαντικό να το κάνεις πολύ σημαντικό και ακόμα και κάτι ασήμαντο να το κάνεις πολύ. Την πλατίνα την κάνεις να φανεί για μας. Ναι, και μετά θα πούμε αυτοί που έχουν σήμερα τη δύναμη τη τηλεοπτική, γιατί αφαιρούν από κάποιους ανθρώπους στο τηλεοπτικό βήμα. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει, από ανθρώπους οι οποίοι είναι ορόσημα, από ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδεκτοί και από την κοινωνία και από το μεγάλο κοινό. Λοιπόν, την ιστορία της Ανούλας. Είναι το 1972, είμαστε με τον Μιχάλη Βιολάρη σε μια περιοδία στην Κύπρο, Ιούλιο μήνα, και ένας μαέστρος ονόματι Κοτσόνης, αν θυμάμαι καλά, είμαι με τη Μέρη Δαλάκου. Μου ζει και ο Σπύρος Ιωαννίδης, μόλις ξεκινάει. Πρώτα του βήματα. Δικό μου απόκτημα, Θεσσαλονικιός. Τον έχεις αναγνωρίσει. Ναι, είναι μαζί μας και λέει ο μαέστρος, ρε παιδιά, έχω μια κοπέλα, μια πολύ ωραία φωνή. Δεν μπαίνετε μαζί σας στην περιοδία αυτή στην Κύπρο να έχετε κάτι παραπάνω. Και μου παρουσιάζει σε μνή με ένα μαλάκι ίσιο την Ανούλα Βύση, 17 ετών. Το 72. Την ακούω στην πρόβα, παιδιά, και μένω. Τι κοριτσάκι, αυτή είναι φωνάρα, του λέω. Ξεχωρίζεις έτσι. Πρόσεξε. Είμαι λοιπόν Κύπρο, καλοκαίρι, η εκπομπή μου στην Αθήνα συνεχίζεται, χαρούμενη Αθήνα, και πρέπει να στέλνω κάθε εβδομάδα μια εκπομπή ημίωρη. Στην πρώτη εκπομπή, ζωντανά με την ορχήστρα, βάζω την Ανούλα και λέει δύο τραγούδια. Που τώρα ένστικτο και που έχεις διορατικότητα το τι θα συμβεί. Και ειδοποιώ το Μάκη το Μάτσα καλή του ώρα και προς τιμήν του, ο οποίος μόλις ακούει την Άννα στην εκπομπή μου, παθαίνει, μου τηλεφωνεί. Ρε Κώστα μου λέει, τι είναι αυτό, τι φαινόμενο αυτό. Τι είναι. Βάλτε μου λέει άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, αν μπορείς. Και τη βάζω στην τελευταία μου εκπομπή από την Κύπρο. Γιατί πάει τεράστια τηλεθέαση. Γιατί γράφαμε στο ΡΙΚ τότε. Και όπως τα νικασάτα πήγαινε στην Αθήνα και πεζόταν. Και χτυπάει, ναι, χτυπάει. Και μου λέει ο Μάτσας, μην κάνεις τίποτα, βούτυξέ την και έλα στην Αθήνα. Πώς δεν έκανε συμβόλαιο μαζί της μανατζάρης. Κοίταξε, εγώ έχω κάνει και λάθη στην καριέρα μου. Δεν έχω εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα, αλλά δεν έχω μετανιώσει. Γιατί είχες καθαρό πνεύμα και καθαρή ψυχή, Κώστα μου, κατάλαβες. Δεν σκεφτόσουμε πονηριά, όπως γραπώσαν τότε τον Καζατζίδη ή τον Α, τον Β που ξεχωρίζει κορυφαίες τραγουδίστρες που υπογράφουν συμβέλαιο και τους εκμεταλλεύονται μέχρι και σήμερα. Εξάλλου, αφού την δίνεις, την αναγνωρίζεις, την παίρνεις, την βγάζεις. Εγώ την έφερα εκεί που έπρεπε. Από εκεί και μετά η Άννα πήρε το δρόμο της, γιατί δεν με έχει ανάγκη. Δεν με έχει ανάγκη. Αλλά το ότι, εννοείται. Ότι αναγνωρίζει. Δηλαδή εγώ το λέω τώρα και μέσα μου ρηγώ. Δηλαδή έχω μια συγκίνηση. Είναι σπουδαίες στιγμές που πραγματικά αξίζουν. Και όταν λοιπόν σταματάει το πρόγραμμα και λέει αυτός, Κώστα μου, στο ρέξε παιδιά, λέει, Κώστα μου, ή θυμάσαι με τη μαμνούλα μου και αυτά που σου λέγα και σου υπόσχομαι ότι θα γίνω καλύτερη. Ή αν είπεσαι μου ότι θα γίνει καλύτερη. Κάνουμε ένα διάλειμμα κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε, διότι θα μιλήσουμε τώρα το ανάποδο. Διότι πλέον κάποτε ο κύριος Βενετσιάνος έδινε τηλεοπτικό βήμα σε πολλούς ασήμαντους, διότι είχε τη μεγάλη καλοκαρδία, μεγάλο ψυχία, όπως θέλετε πέστε το, να βγάζει και ανθρώπους να πούνε πράγματα που δεν το αξίζαν κιόλας, με λίγα λόγια. Αλλά ήταν large. Σήμερα κάποιοι κλείνουν πόρτες. Θα μιλήσουμε για αυτούς. Αν κλείνουν, δεν κλείνουν, πώς κλείνουν, θα μας τα πει ο ίδιος. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Christopher, στην παρέα μας ο Κώστας Βενετσιάνος, που θα μας πεις για άλλη μια φορά για τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρέα μας ότι τραγουδάς με Ελένη Ροδά και Μέρη Βάσου. Στο Boutique. Έτσι. Είναι ένα. Πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίος χώρος, ατμοσφαιρικός, με ποιότητα, με πολιτισμό. Είναι στη Λασκάρα του 3 στο Ποσειδόνιο, ακριβώς δίπλα από την κένα και βοήθειά μας, από την εκκλησία του Αγίου Φωτίου. Μπράβο. Που εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει Άγιος Φώτιος. Φώτιος είναι. Ναι. Φώτης, επειδή λέμε εμείς. Φώτιος, ναι. Γιατί οι φώτιδες γιορτάζουν. Τα φώτα. Τα φώτα, ναι, τα ζευγάρια. Ο Άγιος Φώτιος πότε γιορτάζει? Να το μάστο. Κάποιοι μπορεί να γιορτάσουν και το Αγίου Φωτίου, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί δίπλα είμαστε. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα.
πρέπει να ομολογήσω αυτό το Παρασκευοσάββατο. Θα χαλαλήσουμε και την Κυριακή να μείνουμε εδώ, γιατί μας περιμένει η Αθήνα. Για να δούμε τον Μάρκο τον Σεφερλή, μας έχει καλέσει. Ω, τέλεια. Είμαστε φίλοι. Με πάρεις να πάμε μαζί. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Κυριακή θα πάτε. Κυριακή. Θα μου τηλεφωνήσεις να έρθω κι εγώ. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εμένα, φίλε. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τους σύγχρονους παρουσιαστές. Οι οποίοι δεν ξέρω, ή φταίνουν οι ίδιοι, ή φταίει η παραγωγή. Διάβασα συνέντευξή σου. Μιλάς για Σπύρο Παπαδόπουλο, μιλάς και για άλλους. Αλλά περισσότερο με τον Παπαδόπουλο τα έχεις. Κοιτάξτε να σου πω. Η Ναταλία Γερμανού έκανε μια ειδική εκπομπή και από στιγμή της, η οποία έλεγε να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε. Και περάσανε μεγάλα ονόματα τα οποία ήταν λίγο στο περιθώριο του τηλεοπτικό. Και τι έγινε. Αυτά τα ονόματα σε κάθε εμφάνιση στην Ναταλία τη Γερμανού, που έλεγε να μην ξεχνιόμαστε, κάνανε μπαμ. Παίρνανε νούμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος εκτιμάει, ο κόσμος δεν ξεχνάει. Απλώς δεν δίνουν την ευκαιρία να εμφανιστούμε. Και ποιος σου δίνει το δικαίωμα να μην δίνουν την ευκαιρία να εμφανιζόμαστε? Ο Λευτέρης Μυτιλινέως σε προσωπική συνέντευξη που του έκανα αποκάλεσε τον Σπύρο Παπαδόπουλο ανήθικο. Για αυτό το λόγο, το ότι υπάρχει, λέει, μια φραγή, ένα πράγμα και τα λοιπά, ένα δημόσιο παράπονο εξέφρασε. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι αυτό που καταρχήν να μην μιλάμε προσωπικά για ονόματα, γιατί ο Σπύρος Παπαδόπουλος κάνει μια δουλειά, δουλεύει, ο άνθρωπος πληρώνεται, υπάρχει μια παραγωγή πίσω, ναι, από αυτή. Λοιπόν, ας μην τα βάζουμε με τους παρουσιαστές, που και αυτοί βεβαίως μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή. Πώς δεν μπορούν, εσύ δεν μπορούσε να επηρεάσει την εποχή εκείνη ως παρουσιαστής, ποιος θα έρθει και ποιος θα βγει? Αλλήμον. Μην λέμε τώρα τα ρίχνουμε στην παραγωγή. Η παραγωγή είναι όπως λένε, πας ένας καλλιτέχνη να του κάνει συνέντευξη, σου λέει πρέπει να μιλήσει με τη δισκογραφική μου. Αυτό πάλι. Εντάξει. Πάντα συνέβαινε αυτό. Ναι. Όταν θέλουμε να αποφύγουμε κάτι. Όχι, όχι, όχι. Και εγώ πάντα να ξέρουμε τι λέμε. Ορισμένου συμβαίνει αυτό. Και εγώ πρόσκειται. Και εγώ τότε μίλαγα με τις όχι πάντα με όλους όμως. Απλά το μαθαίναν και οι άλλοι και το κάνουν. Σήμερα ποιες δισκογραφικές υπάρχουν, βρεσικόστα μου, για να απογορεύσουν? Επί των πλήστων. Εγώ νομίζω ότι αυτό που δεν έκανε μια εκπομπή όπως είναι στην υγειά μας, το έκανε ο Χαρδαβέλας ο Κώστας. Ο οποίος παρουσίασε ανθρώπους, έκανε νούμερα. Αφού είναι και ο ίδιος το νούμερο, δεν θα κάνει νούμερα. Όχι, περίμενε. Αφού είναι το νούμερο ένα. Όχι. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει οι εκπομπές να είναι ανοιχτές. Πρέπει να μάθουν να τιμούν αυτούς που τιμάει το κοινό. Εδώ υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη, που εδώ είναι μια μικρή πόλη, και βλέπεις εδώ μεταξύ των καναλιών υπάρχει μια τρέλα. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή βλέπεις και εδώ υπάρχει. Μη φαντάζεσαι στην Αθήνα που είναι τα πράγματα και πανελλαδικά και όλα. Παντού υπάρχει. Λοιπόν, ας μάθουν λοιπόν οι νεότεροι πώς πρέπει να τιμούν τους ανθρώπους. Γιατί εάν δεν κοιτάμε πίσω, αν δεν κοιτάμε λίγο πίσω, δεν πάμε μπροστά. Αυτό είναι, δηλαδή είναι δεδομένο. Κάνουμε μια βόλτα και επιστρέφουμε, διότι θέλω να μάθω την εποχή των μεγάλων τσίρκο. Πολλά πράγματα από τον Κώστα Βενετσιάνο, γιατί μικρός πήγε να τα βλέπα. Επιστρέφουμε εδώ στο πολύ όμορφο περιβάλλον του Κρίστοφερ, στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Η Ελένη Ροδά τρελαίνεται, φωνάζει. Πρέπει να φάμε, λέει. Και εγώ θέλω. Έχω μάθει ότι έχει μια φοβερή κουζίνα. Άλλωστε, βλέπω ένα κατάμεστο χώρο εδώ και σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη είναι και καλοφαγάδες. Και εδώ είναι η ναυαρχίδα της πόλης. Είναι το καλύτερο εστιατόριο 5 αστέρων με φρέσκα πελαγίσια ψάρια από το Άγιο Όρος. Δηλαδή, είναι ένας χώρος που χαιρόμαστε που τον έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά η Θεσσαλονίκη βρήκε το στέκι της. Και εγώ σαν γνήσιο Θεσσαλονικιός. Είδες που ήρθαμε σήμερα. Να πάω καλά, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την εποχή των τσίρκο, των μεγάλων τσίρκο. Ποια ήταν η μεγαλύτερη αμοιβή που πήρες? Διότι εσύ ήσουνα το πουλέ των τσίρκο. Δηλαδή δεν υπήρχε τσίρκο, δηλαδή τα μεγαλύτερα τσίρκο να μην πάρουν Βενετσιάνο. Το μεγαλύτερο είναι το Μεντράνο. Το 89 ξεκίνησα τη συνεργασία μαζί του στην Αθήνα. Πιστεύω ότι η Άννα Ιφόνσου μου έχει πει πάρα πολλές φορές, ρε Κώστα μου, λέει, σε ζηλεύω, θέλω να παρουσιάσω κι εγώ τσίρκο. Και μάλιστα μου λέει, θέλω να το παρουσιάσω ντυμένη κλόουν. Απίστευτο. Κοίταξε, είναι μια μαγεία. Κατά ψέματα. Αυτοί οι άνθρωποι, καταρχήν είναι μεγάλοι καλλιτέχνες. Θα σου έλεγα και σύγχρονους μάγους, γιατί αυτά που βλέπεις, δεν τα βλέπεις, παιδί μου, συχνά. Και εσύ φαντάζομαι ότι τους έχεις ζήσει και από κοντά. Είναι συνεχώς σε μια εγρήγορση καλλιτεχνική.
Από το πρωί ξεκινάνε με πρόβες, οι καϊοκροβάτες, οι αυτοί προσπαθούν, ψάχνουν να είναι τέλειοι. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μαγεία, είναι ένα θέμα που τα έχει όλα μέσα. Έτσι. Τα έχει όλα μέσα. Η μεγαλύτερη αμοιβή που πήρες ήταν το Τσίρκο Μπεντράνο. Ναι, πιθανόν. Πιθανόν γιατί με θεωρούσαν μοναδικό. Είχα έναν τρόπο να τους προωθώ στην τηλεόραση. Και να τους πουλάω σωστά. Να τους πουλάω σωστά. Το εκτιμούνε και... Αλλά στις δημόσιες σχέσεις δεν παίζεσαι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σε συναγωνίζομαι. Ο καθένας έχει το δικό του θέμα, αλλά θεωρώ ότι πάλι όλοι στο ίδιο επίπεδο είμαστε, Κώστας. Όταν το έχεις, το έχεις. Είναι κακά τα ψέματα. Τώρα αν έχει ο ένας λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είναι το θέμα να το έχεις, γιατί άλλοι δεν το έχουν. Όχι, όταν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αυτό εκτιμάται και από τους ανθρώπους της δουλειάς μας και από το μεγάλο κοινό. Για ποιο πράγμα νιώθεις υπερήφανος, θέλω να μου πεις, από όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα στην τωρινή σου καριέρα, για ποιο πράγμα νιώθεις μια σπουδαιότητα? Ας πούμε, εμένα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι είχα τη φαϊνή ιδέα να διοργανώσω τη βράβευση της αείμνης της Τζέννης Βάνου για την προσφορά της στον πολιτισμό και πριν λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 2007, να τη βραβεύσουμε με όλους τους Δήμους, με το Υπουργείο, μια μοναδική βραδιά που δεν ξέρω αν την είχε μεταφέρει η Άννα Ιφόνσου, η οποία ήρθε και τη βράβευσε σε τότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσύ για ποιο πράγμα νιώθεις υπερήφανος? Εγώ νιώθω υπερήφανος γιατί έκανα τη δουλειά μου με ανοιχτό μυαλό, δεν αδίκησα κανέναν, όπου μπορούσα να κάνω καλό έκανα μόνο καλό, και εν γέννη πιστεύω ότι εκείνο που νιώθω πιο πολύ είναι η προσφορά μου στον πολιτισμό, σαν πολιτισμός, όχι μόνο στην τέχνη, αλλά σαν πολιτισμός στο να δίνεις, να προσφέρεις. Δηλαδή να προλαβαίνεις κάποια πράγματα, να σέβεσαι τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που έχουν δώσει το στίγμα στον πολιτισμό. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει λίγο στο περιθώριο. Εάν το κάνεις αυτό σωστά, τότε έχεις αναγνώριση στο μεγάλο κοινό. Κάνουμε μία βόλτα, κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες μας βόλτες και προτείνουμε Ψαραγορά θάλασσα, όπου ψήνεις εδώ, άνοιξες την Εθνική Αμήνη, ένας υπέροχος χώρος. Ξέρεις τι κάνεις? Παραγγέλνεις τα ψάρια σου ολόφρεσκα, τα καθαρίζω και σα φέρνω στο σπίτι. Απίστευτο. Και τα ψήνεις σπίτι σου? Όχι, τα φέρνουν και ψημένα, μα θέλεις. Εκτός από καθαρισμένα. Δες τη διαδικασία. Για να δούμε. Επιστρέφουμε εδώ με τον βασιλιά της τηλεόρασης, τον Κώστα Βενετσάνο. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, ρε αγόρι μου γλυκό, που είχαμε τη χαρά στην υγειά μας. Στην υγειά του Άρχοντα Θεσσαλονίκη. Στην τηλεόραση. Στείλε το μήνυμά σου στο κοινό που σε αγαπά. Αγάπη μου Θεσσαλονίκη, τα δίνω όλα. Τρελαίνομαι, σας λατρεύω. Αφήνω τα πάντα στην Αθήνα. Δώστε μου την ευκαιρία να ζήσω εδώ. Γιατί όχι? Εδώ, τον πάρω και να τον απολαμβάνουμε. Πού? Στη μουσική σκηνή. Μπουτίκ. Με Ελένη Ροδά. Είμαι ρημάσου. Και υπέροχο επιτελείο. Ρημάσου με το σκιστό. Έτσι. Με τη φωνάρα, με την τρέλα. Γουστάρω την τρέλα. Και εγώ. Πολύ. Χτυπιέται, χτυπιέται. Πολύ. Η εποχή μας θέλει, έτσι. Και φυσικά πάμε και Μάρκο Σεφερλή Κυριακή. Εννοείται. Έτσι. Σε αυτό το σημείο πάρετε χαρτί και στυλό και σημειώστε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Διότι αν μας καλέσετε, εμείς ερχόμαστε κοντά σας, καταγράφουμε τη δική σας διασκέδαση και τη δείχνουμε κάθε εβδομάδα μέσα από το κανάλι 9 σε φθηνότερες τιμές της αγοράς. Διότι σε εμάς πρώτα θα γνωρίσουν κάτι και μετά θα το μάθουν από τους άλλους. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση. Έτσι. Που θα μας κάνει. Και πάμε να φάμε μοναδικές νοστιμιές από το Κρίστοφερ. Γέλατε μαζί μας.